τους στο να επιτύχουν το αποτέλεσμα αυτό οι αντάρτες του Μπαρζανί. Την ίδια ώρα, τα συμμαχικά αεροσκάφη που ελέγχουν τη ζώνη απαγόρευσης των Ιρακινών πτήσεων έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα 78 εξόδους, γράφουν Ιρακινές εφημερίδες, χωρίς να αναφέρουν αν η αεράμινα άνοιξε πύρα εναντίον τους. Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post πάντως αναφέρει ότι περισσότεροι από 100 Ιρακινοί εξωματικοί και διαφωνούντες που μετήχαν σε σχέδιο της CIA για ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν συνελήφθησαν τον περασμένο Ιούνιο και εκτελέστηκαν από Ιρακινούς πράκτορες που κατόρθωσαν να παρισφρήσουν στην οργάνωσή τους. Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα, ο Bill Clinton δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν όσους συνεργάστηκαν μαζί τους στο Βόρειο Ιράκ να ξεφύγουν. American citizens and those who have worked with us. Προτάσεις για τη δημιουργία ενός αυτόνομου κουρδικού κράτους παρουσίασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Λαμπέρτο Ντίνι, ενώ πραγματοποιεί περιοδεία στη Μέση Ανατολή. Ο Ιταλός Υπουργός των Εξωτερικών Λαμπέρτο Ντίνι, που περιοδεύει στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται σήμερα στη Σαουδική Αραβία, παρουσιάζει την πρότασή του με ευκρίνεια και χωρίς περιστροφές. Χρειάζεται μια διεθνή συνδιάσκεψη για το κουρδικό για να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εξηγεί στις δηλώσεις του ο υπεύθυνος της Ιταλικής Διπλωματίας. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι η δημιουργία της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν. Δεν πρόκειται για ξεχωριστό κράτος, υπογραμμίζει ο Ντίνι. Μιλούμε για διοικητική αυτονομία, δικαίωμα εκμάθησης της γλώσσας, προστασία της εθνικής ταυτότητας. Πρόταση δύσκολη σίγουρα εφαρμογής και ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών το γνωρίζει καλά. Ιράν, Ιράκ, Τουρκία, Συρία και Αρμενία θα πρέπει να διαθέσουν εδάφη τους για τη σύσταση της νέας περιοχής. Οι Κούρδοι, διαιρεμένοι σε αντίπαλες οργανώσεις, πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Οι Ιταλοί όμως θα επιμείνουν. Είναι ο μόνος τρόπος απεμπλοκής της κουρδικής κρίσης, καταλήγει ο Λαμπέρτο Ντίνι. Η κυβέρνηση πρώτη θα κάνει το παν για να προωθήσει το σχέδιό της τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επαφές με τις απευθείας ενδιαφερόμενες χώρες. Από τη Ρώμη για το Sky, Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης. Κορυφώνονται οι αντιδράσεις για την επικείμενη εισβολή τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Βόρειο Ιράκ με τη σύμφωνη γνώμη της Ουάσιγκτον. Εκατοντάδες μέλη κουρδικών οργανώσεων πραγματοποίησαν το πρωί πορεία διαμαρτυρίας προς την τουρκική και την αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Κάνιγκος στις 10 το πρωί. Έξω από την τουρκική πρεσβεία, οι Κούρδοι έκαψαν φωτογραφίες του Τούρκου Πρωθυπουργού Ετσμετίν Ερμπακάν, της Τανσού Τσιλέρ, του ηγέτη του Ιράκ Σαντάμ Χουσέιν και του Μπιλ Κλίντον σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη νέα τουρκική εισβολή στο νότιο Κουρδιστάν. Θα θέλαμε να εκφράζουμε με αυτήν την πορεία την οργή μας και να ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό και από τους Έλληνες πολιτικούς εκπρόσωπους την συμπαράστατή τους. Στη συνέχεια η πορεία κατευθύνθηκε προς την Αμερικανική Πρεσβεία και έκλεισε μια λωρίδα της Βασιλής Σοφίας. Η πορεία διαλύθηκε πριν από λίγο, ενώ σε όλη τη διάρκεια της επιτηρούσε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Όλες οι εξελίξεις, όλες οι ειδήσεις από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8 και 4. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.